πλήρους πολιτικής εκμετάλλευσης την χάνει από την κατοχική δύναμη ο εμπρισμός από αγνώστους του τεμένου Σκοπρουλού Χατζή Ιμπραήμ Αγά τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου στη Λεμεσό. Η κυβέρνηση απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς επικρίνοντας τις προσπάθειες πολιτικοποίησης του θέματος. Η προσπάθεια της τουρκοκυπριακής ηγεσίας να εκμεταλλευτεί το περιστατικό για πολιτικούς λόγους, το μόνο που επιτυχάνει είναι να επιβαρύνει το κλίμα στις διαπραγματεύσεις, το οποίο δεν είναι καλό λόγω της αρνητικής και άτεχτης στάσης που τηρεί. Αντίθετα, τόνισε ο κ. Στεφάνου, η Τουρκία είναι που έχει καταστρέψει πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία και έχει συλλήσει εκκλησίες στα κατεχόμενα. Σε μια προσπάθεια της να διαγράψει και να αλλοιώσει την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της χώρας μας. Λόγω για μυσαλλοδοξία των Ελληνοκυπρίων που δεν χωνεύουν τους μουσουλμάνους και δεν επιθυμούν κανένα συμβιβασμό στο Κυπριακό, έκανε ο Ντέρβις Έρογλου. Ισχυρίστηκε δε ότι είναι ένδειξη της νοοτροπίας τους, καθώς επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο τέμενος υποκινούμενοι από δηλώσεις ιεραρχών το Πάσχα. Αντίθετα, η εφημερίδα Αφρίκα κάνει λόγο για προβοκάτσια. Μεμονωμένο περιστατικό που προκλήθηκε από ανευθύνους, χαρακτήρισε τον εμπρισμό του τεμένους ο Δήμαρχος Λεμεσού, προειδοποιώντας ότι ο Δήμος δεν θα επιτρέψει ενέργειες που να διαταράσουν την ηρεμία της πόλης. Τα θρησκευτικά μνημεία αποτελούν κληρονομιά που ανήκει σε όλους και οφείλουμε να τα σεβόμαστε όπως απαιτούμε να σέβονται οι άλλοι τα δικά μας τα μνημεία. Εκφράζουμε τη λύπη μας. Από τον εμπρισμό καταστράφηκε το ξύλινο στέγαστρο του τεμένους και μέρος του εξωτερικού τείχου. Το τέμενος επιθεώρησαν οι λειτουργοί του τμήματος αρχαιοτήτων που δεν διαπίστωσαν ζημιά αρχαιολογικής σημασίας. Ήδη άρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης, ενώ η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.